Τώρα για το θέμα της παρέτησής μου. Όλα τα στελέχη της κυβέρνησης, οι παρετήσεις είναι στο συρτάρι του Πρωθυπουργού. Καλώ ήρθε πίσω σε ένα ακόμα βίντεο του Daily Show. Ονομάζομαι Τέρχα Τζιρεμία και αυτό είναι το σωστό που μπορεί να ενημερώνει σωστά και ηθικά σε καθημερινή βάση για θέματα που σου αφορούν. Αν είσαι καινούριο σε αυτό το κανάλι, πάτησε το κουμπάκι που είναι subscribe, εγγραφή και οπωσδήποτε smash the like button και σε αρκινοποίηση αυτό το βίντεο να φύγει η αλήθεια προ τα έξω. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε τι δηλώσει του Πρωθυπουργού. Εριστικέ δηλώσει. Θα τι δούμε μαζί. Νούμερο 1. Νούμερο 2. Πρέπει να αποκαταστήσω κάποια πράγματα που είπα στο χθεσινό επεισόδιο. Σου είπα για νέε σχετικά με, το, με τα εμβόλια mRNA για possible side effects, πιθανές επιδράσει των εμβολίων, αρνητικέ επιδράσει. Και εδώ πέρα λέει kidney inflammation. Kidney είναι το νεφρό. Liver είναι το σικότη, Μπερδεύτηκα και είπα το σικότη. Υπάρχει φλεγμονή ενδεχόμενη προ τον νεφρό. Αν δεν έχει δει, by the way, το χθεσινό επεισόδιο, θα το βάλω στο τέλο εδώ πέρα να το παρακολουθήσει. Πολύ δυνατό επεισόδιο. Στο χθεσινό επεισόδιο, αντίστοιχα, σου έδειξα ένα βίντεο, viral βίντεο, το οποίο έδειχνε έναν άνθρωπο που κρατούσε με τον ντοσιέ, έτσι. Έναν πυροσβέστη, ο οποίο πήρε την μάνικα από ένα εθελοντικό πυροσβεστικό όχημα, το Typhoon. Ωραία. Επειδή έχω ένα update, θέλω να σου το διαβάσω αυτό το update. Λέει το εξή: Εδώ και λίγη ώρα έχει ανέβει ένα βίντεο σχετικά με ένα μηχάνημα πυρόσβεση. Όλοι έχουν πέσει πάνω να φάνε τον πυροσβέστη που έβγαλε τη μάνικα. Για να μην πάει χαμένο το νερό. Να σα πληροφορήσω λοιπόν πω μιλάμε για αυτόν που μαζί με άλλα δύο οχήματα και τα παιδιά των βασιλικών κράτησαν τη φωτιά. Ότι αυτό ο πυροσβέστη που έβγαλε τη μάνικα είναι αυτό που κράτησε τη φωτιά. Έχει τρει μέρε εκεί χωρί να φύγει λεπτό. Τρει μέρε αυτό ο πυροσβέστη που τράβηξε τη μάνικα και έκρυβε το πρόσωπό του. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι δεν είναι όλα όπω φαίνονται για ακόμα μια φορά. Εχθέ του πήγαμε καύσιμα σε μπετόνια για να μην φύγει. Και ναι, έβγαλε τη μάνικα, γιατί πήγαινε χαμένο το νερό. Αφού εξατμίζονταν πολύ πριν πέσει κάτω το νερό, αφήνοντα μόνο τον αέρα να φουντώνει περισσότερο τι κάφτρε. Δηλαδή, λέει ότι το μηχάνημα το τάιφουν δεν ήταν ικανό για να σβήσει αυτού του βεληνικού στη φωτιά διότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτό το πράγμα. Οπότε τι γινότανε, από την πολύ τη φωτιά έπεφτε το νερό, εξατμιζότανε πριν πέσει κάτω. Εξατμιζότανε διότι λειτουργεί με τον αέρα, το οποίο έχει λογική όντω. Οπότε έμενε μόνο ο αέρας και ουσιαστικά αναζωπήρωνε τη φωτιά. Οπότε ο άλλος του τράβηξε τη μάνικα, ο πυροσβέστης, και του λέει σταμάτα μη χαλάς άλλο νερό. Δηλαδή δεν είναι όλα όπως φαίνονται και ότι η λάμπη δεν είναι χρυσός. Εγώ πήρα θέση στο χθεσινό το επεισόδιο, τώρα την αλλάζω τη θέση μου γιατί τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Όχι ότι τα ρίχνω στο συγκεκριμένο Έλληνα κατασκευαστή του Ναντίον, συνεχίζω να επιμένω ότι πρέπει να προωθούμε ελληνική επιχειρηματικότητα και θέλω να δω το μηχάνημά του το Ταϊφούν στο ύψος. Και εκτιμώ ότι σε αυτό το μηχάνημα αν πέσουν λεφτά μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Ωραία. Εφόσον υπόθηκε αυτό, το οποίο το θεωρώ λίγο σημαντικό, πάμε τώρα να δούμε τον ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο. Και φυσικά αναφέρομαι στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού τη χώρα, ο οποίο ήταν εξαιρετικά αριστικό και μπορώ να πω ότι με εκνεύρεσε ιδιαίτερα. Γιατί θα ακούσει σε λίγο, Γιατί. Πάμε να δούμε τι λέει στη συνέντευξη τύπου. Σπάθειε που κατέβαλαν. Όπω ξέρετε, βρισκόμαστε ήδη στην δέκατη μέρα μια πρωτοφανού επίθεση τη φύση μια πρωτοφανούς επίθεσης της φύσης. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει να μένει στη στάση του και στην νεοταξική προπαγάνδα της κλιματικής κρίσης και της κλιματικής αλλαγής, μάλιστα μόνος του λέει δεν μιλάμε πλέον για κλιματική αλλαγή αλλά για κλιματική κρίση, ενώ όλη η Ελλάδα ξέρει ότι υπήρξαν γκαζάκια. Όλο το Instagram έχει γεμίσει με βίντεο και φωτογραφίες με γκαζάκια, με χρώμα. Στείλτε μου όλοι τα βίντεο σας διότι με έχει εκνευρίσει αυτός ο άνθρωπος για να τον ξεφτυλίσουμε όπως του αρμόζει να ξεφτυλιστεί στο terrypapakiteri.gr είναι το email μου με θέμα βίντεο από τις πυρκαγιές. Στείλτε μου τα βίντεό σας με τις εκρήξεις, με τα γκαζάκια. Θα κάνω ένα ένα πουρί βίντεο το οποίο θα μείνει στην ιστορία. Γιατί αυτός συνεχίζει να έχει τις εριστικές στάσεις. Και οπωσδήποτε υποστηρίζει την νεοταξική του ατζέντα. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν μετανοεί ο συγκεκριμένος, οπότε πρέπει να κινηθούμε επιθετικά. Με πολλές ταυτόχρονες φωτιές σε ολόκληρη τη χώρα, την δύναμη των οποίων δυστυχώς τροφοδότησε ένας πρωτοφανή καύσωνα, αλλά και μια πολύμηνη ξηρασία. Παιδιά, ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Με, με δύο μποφόρ κάκει ολόκληρη η έβια από μια αιστεία απλή η οποία θα, θα, μπορούσε να σβηστεί μέσα σε μισή ώρα. Εκτό του ότι είχαν εντολή οι πυροσβέστε να μην σβήσουν τίποτα παρά μόνο του δρόμου για να φύγουν οι πολίτε και να καούν οι περιουσίε του, και οπωσδήποτε πρέπει επιτέλου να αναλάβει δράση αυτή η δικαιοσύνη στη χώρα. Αλλά να υπάρχει και αντίστοιχη κάλυψη μηντιακή. Αλλά πώ να υπάρχει μηντιακή κάλυψη όταν έχουν πάρει τα ντερά του λεφτά. Ευτυχώ σήμερα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα και χάρη στην αυτοθυσία όλων των μαχητών της πρώτης γραμμής μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Ο και είπα Θέλω ότι να τους ευχαριστήσω μαζί με τους εθελοντές μας. Φοβόταν να το σπίτι του μάλλον. Όμως ακόμα ότι είμαστε στα μέσα Αυγούστου και είναι βέβαιο ότι θα έχουμε δύσκολες μέρες μπροστά μας μέχρι να ολοκληρωθεί η αντιπυρική περίοδος. Πετύχαμε να η Εύβοια ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο πράσινο οικόπεδο της Ελλάδος. Το πρώτο είναι η Χαλκιδική. Χθες το βράδυ πληροφορήθηκα ότι μπήκαν και στη Φούρκα φωτιές. Ευτυχώς υπήρξε μια νεροποντή, μια βροχή, διότι θα είχαμε τεράστια προβλήματα. Τεράστια προβλήματα στη Χαλκιδική. Μεγάλη προσοχή, οι χαλκιδικιώτε, ξυπνήστε. Πάνε να σα φάνε τι περιουσίε σα. Δεν το καταλαβαίνετε καθόλου δηλαδή αυτό ότι θα έρθει και σε εσά. Γενικότερα, όσοι ζείτε δίπλα σε δάσο, πηγαίνετε στα δάση. Δείτε τι παίζει. Μαζέψτε τα γκαζάκια. Μαζέψτε. Εν τω μεταξύ, σήμερα σε σούπερ μάρκετ γνωστή αλυσίδα πουλούσαν γκαζάκια. Πήγα και είδα και πουλούσαν γκαζάκια και μάλιστα τα είχαν και σε έκπτωση. Άκουσον, άκουσον, έτσι μαζικά. Μαζικά, σε μια κούτα. Απαράδεκτα πράγματα δηλαδή συμβαίνουν. Αντί να βγει και να απαγορεύσει τη χρήση με τα γκαζάκια, να τα απαγορεύσει τα γκαζάκια στην Ελλάδα, να μην ξαναεπάρξουν ποτέ, ειδικά τι ε, περιόδους περιόδου του καλοκαιριού. Αλλά όχι, απαγόρευσε τα όλα. Τέλο πάντων, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πάνε να βάλουν φωτιά και στη χαλκιδική. Ανοιχτά τα μάτια. Χιλιάδε ανθρώπου χάσαμε όμω δάση και περιουσίε και είμαστε σήμερα εδώ να μιλήσουμε για όλα. Πώς αμυνθήκαμε απέναντι στη πιο μεγάλη οικολογική όχι, καταστροφή... Όχι, 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 όχι. Δεν θέλουμε να ακούσουμε πώς αμυνθήκες. Θέλουμε να ακούσουμε πότε έρχονται οι εκλογές ή πότε θα παρατηθείς. ...των τελευταίων δεκαετιών, αλλά και πού μας βρήκε ανέτοιμος η φύση, πόσο θωρακισμένοι ανετοιμου η φυση ποσο αλλά και τι λάθη κάναμε, πώς οργανώσαμε την πολιτική προστασία αυτούς τους τελευταίους 24 μήνες, αλλά κυρίως κυρίω τι μα δίδαξε αυτή η δοκιμασία και πώ. Ανήκει στο παρελθόν. Έχασε τη δουλειά σου, έχασε την περιουσία σου. Δεν πειράζει, θα σου δώσει λεφτά ο Μητσοτάκη. Αγχώνεσαι γι' αυτό. Τι αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι που έχασε τη δουλειά σου. Κάηκαν τα ελαιόδεντρά σου. Η αρχαία, η όμορφη, η ελίτσα που είχε στο δεντράκι σου, κάηκε. Μην αγχώνεσαι, ο Μητσοτάκη θα σου δώσει λεφτά. Θα κόψει λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω κόβουν οι είπα. Πειράζει. Φυσικά πειράζει. Φυσικά πειράζει. Αύξηση του πληθωρισμού. Το είπαμε στο χθεσινό επεισόδιο, έχουμε πάλι νέα για πληθωρισμό στο σημερινό επεισόδιο. Περίμενε να δει θα γίνει από εδώ και πέρα. Η κλιματική κρίση, θα ήθελα από εδώ και στο εξή να υιοθετούμε αυτόν τον όρο και όχι τον όρο κλιματική αλλαγή. Η κλιματική κρίση. Ο Τέρι Χατζή Ερεμία είναι μάντη που σε προηγούμενα επεισόδια σου είπε ότι ο Μητσοτάκη θα κάνει κλιματική κρίση και όχι κλιματική αλλαγή. Που ξεκινήσανε και αλλάζουν την προπαγάνδα και την ατζέντα και το narrative. Τέριχα Τζιρέμια, ο Μάντη θα σου πει ότι τώρα έρχονται πλημμύρε στην Ελλάδα. Πλημμύρε. Για αυτέ τι πλημμύρε θα ευθύνεται πάλι η κλιματική κρίση. Χαλάζια. Η κλιματική κρίση. Τα μίντια θα βγαίνουν και θα λένε κλιματική κρίση. Πώ το ξέρει αυτό, Τέριχα Κάνανε μυστική υποκλοπή του υπευθυνού του CNN που είναι το πιο συστημικό απαράδεκτο μέσο μαζικής εξαπάτησης στη ΣΥΠΑ και αυτός βγήκε και είπε για να κοκορευτεί στην κοπελίτσα εκεί πέρα που τον πλεύρισε η οποία τον κατέγραφε με κρυφή κάμερα ότι η επόμενή μας προπαγάνδα είναι, είναι η κλιματική αλλαγή. Μόλις το κοινό θα είναι έτοιμο και τι εννοούσε έτοιμο, το κόψανε αυτό γιατί ήταν φυσικά, τώρα ξέρουμε γιατί. Κλιματική κρίση λοιπόν. Είναι εδώ και μας δείχνει ότι όλα πια πρέπει να αλλάξουν. Από τον προσανατολισμό της οικονομίας μέχρι την εθνική ενεργειακή πολιτική και από τη λειτουργία του κράτους μέχρι την καθημερινή συμπεριφορά του πολίτη σε σχέση με το περιβάλλον. Τι πρέπει να αλλάξει λοιπόν, σου λέω Μητσοτάκης, και τι θα κάνει αυτός ως ατζέντα τα αδύνατα δυνατά για να το αλλάξει. Νούμερο ένα. Το πράσινο πιστοποιητικό. Το ονομάσαν έτσι. Είναι το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Πιο συγκεκριμένα θα ονομαστεί πράσινο πιστοποιητικό. Παράλληλα θα αλλάξει και η ταυτότητα. Όλα αυτά τα άμκα, τα άφημοι, όλα θα μπουν σε μία ταυτότητα. Είναι η νέα ταυτότητα του ψευτομεσία που θέλουν να φέρουν. Ξέρει ποιοι για να κυβερνήσει την παγκόσμια αυτή συνωμοσία των μετρίων. Θέλουν να φτιάξουν το νέο σύστημα στο οποίο δεν θα μπορεί να μπαίνει στο πουθενά. Μόνο εμβολιασμένοι. Και πρόσεξε, δεν είναι μόνο οι εμβολιασμένοι, είναι μόνο οι εμβολιασμένοι με την τριπλή τη δόση. Δεν πιστεύει τι σου λέω. Αυτά στα έλεγα πολύ πριν. Αν δεν πιστεύει, να δει το βίντεο μέχρι τέλου γιατί ο Φάουτσι, ο Τσιόδρα στο ανώτατο επίπεδο. Βγήκε και είπε κάποια πράγματα. Θα τα δούμε Πιο μετά. Αλλά αυτό που πάνε να κάνουν είναι με βάση τον κορονοϊό που έχει καταντήσει να είναι το μεγαλύτερο ναζιστικό πολιτικό ζήτημα της τελευταίας χιλιετίας αυτός ο ιός που έχει θνη, θνητότητα. Μη πω το ποσοστό το πραγματικό, να μην το πω, αλλά είναι απειροελάχιστο το ποσοστό θνητότητας του Delta Variant. Ασχέτως με τα κρούσματα, Εμεί μελετάμε και το ποσοστό θνητότητα. Γιατί το ξεχάσαμε αυτό. Πόσοι πεθαίνουν τελικά. Ναι, κρούσματα, οκ, okay, υπάρχουν. Ναι, οι μεθ γεμάτε, ναι, οκ, okay, που δεν το ξέρω κιόλα αυτό. Α πούμε, γεμάτε, ναι. Πόσοι πεθαίνουν, θα μα πει κανένα εδώ πέρα. Ωραία, αυτό το ποσοστό είναι χαμηλό. Πόσοι από αυτοί που πεθαίνουν είναι εμβολιασμένοι, αυτό θα μα το πει κανένα. Αυτό που βλέπει τώρα να διαδραματίζεται είναι έναν πολιτικό τελειωμένο, πεθαμένο, αλλά χαίρομαι για ένα πράγμα. Ότι αυτή τη φορά θα ξεβρωμήσει ο τόπο. Εγώ γι' αυτό χαίρομαι. Α συνεχίσουμε να δούμε αυτόν τον τόπο. Το τον πολιτικό. Ότι λάθη κάνει μόνο ο άνθρωπο και όχι η φύση. Αλλά. Τα δεδομένα λοιπόν απαιτούν τολμηρέ λύσει για τι οποίε προσωπικά είμαι έτοιμο. Εισαγωγικά θα ήθελα να περιοριστώ μόνο σε τρει επισημάνσει. Παιδιά, να σα πω κάτι σε τελική ανάλυση. Όσο ενδίδεται στον εμβολιασμό, τόσο ο Μητσοτάκη ακοκορεύεται και θα, θα περνάει η ατζέντα του. Πιστεύει ότι του νεοταξίτε του ενδιαφέρει άμα είναι ο πρωθυπουργό χώρα ο Μητσοτάκη ή ο Δένδια. Του ενδιαφέρει αυτό. Αυτοί θέλουν ένα μητσοτάκι ένα δένδια, ένα ομοειδεάτι αντίστοιχο. Αυτοί του ενδιαφέρει μόνο αυτός που κυβερνάει να είναι με το μέρο του. Τι πρώτον, εξ αρχή κυρίαρχο στόχο μα στι φυσικέ καταστροφέ ήταν, είναι και θα είναι η προστασία τη ζωή των Άση. ανθρώπων αλλά και των ζώων όμω σώθηκαν. Προφανώς έχουμε πολλά κατεστραμμένα σπίτια. Δεν έχουμε κανέναν όμως οικισμό ο οποίος να κατεστράφει εξ ολοκληρού από τη φωτιά. Δεύτερη επισήμανση είναι ότι η κλιματική κρίση επιβάλλει πλέον μια δραστικά διαφορετική αντιμετώπιση. Συνεχίζει την γελία ατζέντα. οι νέες συνθήκες νομίζω ότι δικαιώνουν την επιλογή μας την προσωπική μου επιλογή, το περιβάλλον να προταχθεί ω πολιτικός στόχος προτεραιότητας. Παιδιά, φιλό... αυτό σας κοροϊδεύει κανονικά στη μάπα σας, γιατί εμένα δεν μπορεί να με κοροϊδέψει. Την Κυριακή θα έχω έναν καλεσμένο στο podcast Ελεύθερος. Θα κάνει κάποιες τρομακτικές αποκαλύψεις. Στις 9 η ώρα το βράδυ θα βγει εκείνο το επεισόδιο. Σάββατο δεν θα βγάλω επεισόδιο, εκτό αν, αν υπάρχει κάτι απρόπτο αλλά θα επιλέξω να μην βγάλω. Θέλω στην την Κυριακή λοιπόν να συντονιστεί εδώ στο κανάλι μου στο YouTube και να σπάσουμε όλα τα κοντέρ, όλα τα ρεκόρ. Θα υπάρξει βίντεο πρεμιέρας, μυστικός καλεσμένος, θα κάνει τρομακτικές αποκαλύψεις για την οικογένεια Μητσοτάκη και γενικότερα για όλα τα σκάνδαλα στην Ελλάδα. Ξέρει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο. Αυτό εδώ που βλέπεις ε, στην οθόνη σου, σε κοροϊδεύει κανονικά και με τον νόμο. Αντί να παρετηθεί, Τσίπα δεν έχει πάνω του καθόλου. Δεν πάτησε στην Εύβοια. Λένε ότι πήγε ο Κεδίκογλου. Λίγο με ενδιαφέρει ο Κεδίκογλου. Το Μητσοτάκι θέλω να δω να πάει στην Εύβοια. Το τσίπρα τον φερθήκανε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Α πάει και ο Μητσοτάκι να δούμε πώ θα του φερθούν. Αλλά πάνε. Και όχι με 200 εκατομμύρια μπράβου, γιατί θέλει να βάλει τώρα και 780 εκατομμύρια από τον προπολογισμό τη χώρα σε πολιτική προστασία. Γιατί δικτάτορα, επειδή ξέρει ότι θα σε πάρουν οι άλλοι στο ψηλό και για να μην πω με, με κάτι άλλο και παραβώ του κανόνε του YouTube. Γιατί τόσα λεφτά για πολιτική προστασία, λοιπόν. Το σχέδιο απολυγνητοποίηση και πράσινη μετάβαση. Η σημαντική πόρη που έχουμε εξασφαλίσει από το Ταμείο Ανάκαμψη. Το Ταμείο Ανάκαμψη, λοιπόν, ο Μητσοτάκη πώ εξασφάλισε του πόρου αυτού, ξέρει με τα lockdowns έπεσε η οικονομία σε αριθμούς, αυξήθηκε το χρέος της Ελλάδας και έτσι πήρε περισσότερα λεφτά διότι μείωσε το ΑΕΠ της χώρας. Αυτός εδώ που βλέπεις να μιλάει μείωσε το ΑΕΠ της χώρας και αύξησε το χρέος. Αυτά είναι τα σκάνδαλα. Ότι αυτή τη στιγμή, ακόμα και τα λεφτά που θα πάνε στην Εύβοια και στους πυρόπληκτους, που θα τα κόψει για να τα δώσει, δηλαδή θα τα δανειστεί από κάπου για να τα δώσει αυτά τα λεφτά, επειδή είναι δανεικό από την Ελλάδα και όχι από τη τσέπα του, εμείς θα τα πληρώσουμε μελλοντικά, είτε με πληθωρισμό, Α, τώρα κατάλαβε τα πληθωρισμό. Πληθωρισμό είναι τη στιγμή που αγοράζει κάτι, τη στιγμή πληρώνει. Όταν αποκτήσει αυτάρκεια όμω και παράγει τα δικά σου αγαθά, Τότε ούτε πληθωρισμό θα σε πιάνει ούτε τίποτα. Κατάλαβε τι παίζει εδώ πέρα. Οργανωθείτε, φτιάξτε κήπου. Μπείτε στο παιχνίδι το συγκεκριμένο. Αυτά δεν θέλει κανένα να σα τα πει και δεν θα σα τα πει ποτέ κανένα. Οργανωθείτε ένα community στι γειτονιέ σα και βάλτε έναν κήπο σε κάποιο, στρέμμα γη ή κάποια νου. Ο ένα θα βάλει το στρέμμα, ο θα βάλει τη δουλειά. Ξέρει τι ωραίο είναι να δουλεύει μέσα στον αγρό σου, στα δικά σου, στα, τα τρόφιμα και στα φαγητάκια σου. Ξέρεις τι ωραίο είναι να μεγαλώνει το φυτό, το δέντρο ή οτιδήποτε έβαλες, ο καρπός και να πηγαίνει να τον κόβεις και να ξέρεις ότι δεν έχει φυτοφάρμακα και λοιπάσματα. Ξέρεις τι ωραία είναι αυτά. Μην βάλεις υβρίδια, βάλε κάτι καθαρό. Παιδιά, υπάρχουν λύσεις. Αρκεί να θέλετε να δουλέψετε και να μην είστε κομμουνιστές και να τα περιμένετε όλα στο πιάτο από τα κομμουνιστικά λεφτά της Νέας Δημοκρατίας. Το νέο ΕΣΠΑ. Όλα αυτά μας δίνουν πρωτοφανή σε έκταση χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσουμε να προσανατολίσουμε πια Άρα. την πατρίδα μας προς Μάλιστα. μια οικονομία χαμηλών και τελικά μηδενικών εκπομπών. Τι μαλακίε είναι αυτέ που λέει, δηλαδή, συγγνώμη κιόλα. Κάθομαι τώρα τον ακούω αυτόν εδώ τον υποτυπώδη πολιτικό και κάθεται και συνεχίζει για την νεοταξική του ατζέντα τη πράσινη ανάπτυξη και όλα αυτά τα καραγκιοζηλίκια που είναι φυσικό φαινόμενο. Σε προηγούμενα επεισόδια σου έδειξα ακριβώ το τι κάνει τα τελευταία 500.000 χρόνια ο πλανήτη Γη. Αυτό φυσικά η συνομοταξία του Μητσοτάκη δεν θέλουν να το μάθεις γιατί θα μαθευτεί και ότι ο άνθρωπος δεν είναι 8.000 π.Χ. Δεν γεννήθηκε 8.000 π.Χ. όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη. Αλλά πολύ πριν. Για τον Άρη τον Μπουλιανό που βρήκε 20.000 ετών π.Χ. οστά στο σπήλαιο των Πετραλώνων στη Χαλκιδική και ο Βενιζέλος έκανε άρον-άρον έτρεξε για να καταστρέψει τα οστά 20.000 ετών π.Χ του καλούσανε την παράγκα για την παλαιά διαθήκη και όλα αυτά το συστηματάκι. Αυτά τα ξέρει. Δεν τα ξέρει και δεν θα τα μάθει. Αυτά είναι διαφορετική τύπου γνώση. Δεν μαθαίνει να σε σχολεία αυτό εδώ. Είναι πολύ εμπειρία αυτό. Και, και, και όλα αυτά μαζί. Με έρευνα. Με το νέο κλιματικό νόμο. Έρε, ε, φίλε, τώρα Τον τάξι. πρώτο στην ιστορία τη Ελλάδο, ο οποίο θα ψηφιστεί εντό των επόμενων μηνών. Όλα αυτά βρίσκονται στη φαρέτρα τη Ελλάδο να δω οποία το... Στάδια... το Βελόπουλο τι θα πει για τον κλιματικό αυτόν τον νόμο. Να δω τι θα πει. Ο οποίο βγήκε και λέει για τα φορφουράκια και τι ανεμογεννήτριε. Άντε να σε δω τώρα τι θα τον το ψηφίσει. Παρόν θα ψηφίσει πάλι Βελόπουλε. Κοροϊδεύει το Λαουτζίκο. Η Εθνή Φόρα θα καταθέσει τολμηρέ προτάσει. Θυμίζω. Παιδιά ο τύπο δεν έχει σκοπό να παραιτηθεί. Το αντιλαμβάνεσαι. Καταλαβαίνει. Τώρα θα πάω σε κάτι σοβαρό. Ένα επιστήμονο από το Χάρβαρντ λέει. Coercing people to get COVID-19 vaccines is damaging trust in public health. Επιστήμονε από το Harvard. Ωραία. Αυτού δεν είναι που θέλει και που ακού και που ψηφίζει. Αυτού δεν είναι που γουστάρει. Harvard, oh, Harvard, oh, Αμερική, oh. Ε, αυτού δεν γουστάρει. Πάρτα τώρα, εσύ που είσαι εμβολιασμένο. Το εξαναγκασμό των ανθρώπων να λάβουν το εμβόλιο καταστρέφει, λέει, την εμπιστοσύνη στην δημόσια υγεία. Όντω, εγώ έχω μηδενική εμπιστοσύνη στη δημόσια υγεία. Άκουσα περιπτώσει από άτομα που είχαν όντω κορονοϊό, θετική στον κορονοϊό και δεν πήγαιναν στα νοσοκομεία διότι πίστευαν ότι θα πεθάνουν. Για να καταλάβει σε τι υπόλοιψη είναι πλέον ο ιατρικό ο κλάδο και όλο αυτό το σύστημα. Φυσικά υπάρχουν και γιατροί που είναι εξαίρετοι και έχουν άπειρη γνώση και τα πηγαίνουν περίφημα και εξαιρετικά για την ακρίβεια εδώ στην Ελλάδα έχουμε Έλληνε γιατρού που έχουν βρει την αντιμετώπιση προ τον κορονοϊό. Απλά ο Μητσοτάκη συνεχίζει να μην του χρηματοδοτεί. Από τη Θεσσαλονίκη είναι αυτοί οι άνθρωποι. Από ένα παπακάτι νοσοκομείο. Δεν το θυμάμαι ακριβώ. Έχει το Παπαγεωργείο και το Παπα-Νικολάου. Δεν θυμάμαι ακριβώ ποιο από τα δύο είναι. Συγγνώμη κιόλα, πείτε μου από κάτω στα σχόλια εσεί που γνωρίζετε. Έχουν βρει την αντιμετώπιση στον κορονοϊό και επειδή δεν έχουν αρκετό δείγμα, δείγμα Δείγμα, πειραματόζων ουσιαστικά, δεν μπορούν να συνεχίσουν με την έρευνά του. Το θέμα είναι και το πρόβλημα είναι ότι και η πολιτεία δεν του βοηθάει. Ε, γιατί να τι βοηθήσουν, Τι πουλάνε αυτοί, Τίποτα δωρεάν τα δίνουν. Το πιασέ. Επόμενο, effectiveness of some COVID-19 vaccines has dropped significantly. Study. Υπάρχει λοιπόν μια νέα έρευνα, όμορφα και ωραία και ξεκάθαρα έτσι, που λέει ότι η αποδοτικότητα κάποιων εμβολίων για τον κορονοϊό έχει πέσει δραστικά. Η αποδοτικότητα των εμβολίων Moderna-Pfizer were highly effective in preventing transmission of CCP virus, which causes COVID-19, between January and June. Μεταξύ του Ιανουαρίου και του Ιουνίου, η αποδοτικότητα Moderna-Pfizer ήταν υψηλά, υψηλά, ήταν πολύ αποδοτική. But the efficacy of Moderna's jab dropped, του 76% in July, while Pfizer plummeting του 42% resetter said. Αλλά η αποδοτικότητα του Μοντέρνα έπεσε στο 76% τον Ιούλιο, τότε που βγήκε το Delta variant, δηλαδή τότε που έγινε η αντίδραση των οσοποιητικών αυτών που εμβολιάστηκαν τότε που έγινε η αντίδραση του ανοσοποιητικού, η αποδοτικότητα του εμβολίου της μοντέρνα έπεσε στο 76%. Ενώ της Pfizer στο 42%. Η Pfizer ήδη έχει βγάλει το booster, δηλαδή booster σημαίνει τρίτη δόση. Σύνολο έξι δοσούλες θέλουν να σου κάνουν. Πάμε λίγο παρακάτω. A study from Qatar, for instance, μια έρευνα στο Κατάρ βρήκε ότι το εμβόλιο της Pfizer η αποδοτικότητα είναι 53,5%. Ενώ οι Ισραηλινοί ερευνητέ βγάλαν το πόρισμα ότι το εμβόλιο τη Pfizer ήταν μόνο 39% αποδοτικό ενάντια στον κορονοϊό. Και πάμε λίγο στο σημαντικό. Ο FDA, Food and Drug Administration, is reportedly set as soon as Thursday to authorize extra COVID-19 vaccine doses. Δηλαδή ο FDA σε προτρέπει να λάβεις επιπλέον δόσεις των πειραματικών εμβολίων. Αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να καταλάβεις. Πάμε τώρα παρακάτω στον Fauci. It's likely, inevitable, everyone will need COVID-19 booster shot. Ε, ο Fauci, ο Fauci ξέρει ποιος είναι. Ο Fauci είναι ο πιο ακριβό άντρα άντρας στη ΣΥΠΑ. Παίρνει περισσότερα λεφτά ο επιδημιολόγος, λοιμοξιολόγος συγγνώμη. Παίρνει παραπάνω λεφτά από τον πρόεδρο τον Τζο Biden αυτή τη στιγμή. Τέλο πάντων, και σου λέει ότι όλοι θα χρειαστούν booster. Δηλαδή μια επιπλέον δόση, την τρίτη δόση. Ο Φάουτσι είναι αυτό που σου είπε να βάλει τη διπλή τη μάσκα. Ο Φάουτσι όμω είναι αυτό που χρηματοδότησε το εργαστήριο τη Γούχαν για να διεξάγουν gain of function research. Δεν το γνωρίζει αυτό. Ο Ραντ Πολ έχει μαλλιάσει γλώσσα του, τη είπα να τα λέει. Ο Ραντ Πολ είναι του Κεντάκη Ρεπουμπλικανό. Κορυφαίο γιατρό και εκλεγμένο με σταυρό. Ο Fauci είναι τίποτα. Ένα διορισμένο και φοβερά διαπλεκόμενος τον έβαλε στη γωνία λοιπόν και τον ρωτούσε ο Ραντ Πολ σε προανακριτική επιτροπή γιατί χρηματοδότησε το εργαστήριο της Γούχαν, γιατί βρέθηκε ότι το Ίδρυμα του Φάουτσι είναι χρηματοδότης του εργαστηρίου της Γούχαν που από εκεί ξέσπασε ο κορονοϊός και γιατί πήρανε τον ιό SARS και τον έκαναν πιο προσιτό Προ τον άνθρωπο. Γιατί κάνανε τέτοια πειράματα στο εργαστήριο τη Γούχαν. Αυτό είναι ο Φάουτσι. Ο οποίο Φάουτσι, ουσιαστικά ο δημιουργό του συστήματο που βλέπει αυτή τη στιγμή, σου έβαλε τι μάσκες στο πρόσωπο και τώρα σου προτρέπει το παρανοϊκό τρίτη δόση εμβολιασμού. Βρίσκομαι στο λογαριασμό μου στο Twitter. Μπε και ακολούθησε με ένα Παπάκι Χατζηρεμία είναι το handle μου εκεί πέρα. Γράψε την Χατζηρεμία, τέλο πάντων θα με βρει. Θέλω να δούμε αυτό εδώ. Wuhan Lab Worker, ένα εργάτη μέσα στο εργαστήριο τη Wuhan, may have been infected by a bat while working in the field taking samples. Μπορεί να είχε μολυνθεί από νυχτερίδα, ενώ δούλευε παίρνοντα τα δείγματα. Δείγματα από τι, από τον ιό, τον κορονοϊό που είχε η νυχτερίδα για να τον μελετήσουν και να κάνουν gain on function research. WHO chief Ben Embarek, who dismissed any connection to the lab in the initial probe, suddenly says. Ωραία. Από ό,τι ξέρει, έγινε από τον WHO, τον WHO, δηλαδή τον POE, Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, που αυτά όλα είναι τυποτένια ονόματα που δεν σημαίνουν τίποτα, είναι χρηματοδοτούμενα όλα από κάτι οργανώσεις όπως ε, μη πω πολλά τώρα τέλος πάντων, ουσιαστικά σου παρουσιάζουν κάτι με official όνομα, μόνο official δεν είναι. Είναι τόσο official που όταν ήταν ο πορτοκαλί στην εξουσία, να το πω έτσι γιατί θα έχουμε θέμα με το YouTube, ο πορτοκαλί στην εξουσία τους απομόνωσε, τους έβγαλε εκτός. Βγήκε, βγήκε από το συγκεκριμένο ίδρυμα. Και με το που γύρισε ο, το παιδί με την άνοια, κατευθείαν έβαλε μέσα το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να βάλει μέσα τη ΣΥΠΑ στον Χου. Κάποιο λοιπόν από τον Χου, που βγάλανε πόρισμα από τον Χου, ότι δεν έχει σχέση με το εργαστήριο τη Γούχαν, αυτό το πόρισμά του. Και δεν είναι απλά κάποιο, είναι ο Πίτερ Μπεν Έμπαρεκ, ο οποίο ήταν αυτό που ηγούνταν τη έρευνα στη Γούχαν, στην Κίνα. Αυτό που ηγούνταν. Βγαίνει τώρα και λέει ότι ένα υπάλληλο, αφού κάναν την έρευνα και Βγάλα πόρισμα ότι δεν προέρχεται από εκεί. Μετά, εμεί μάθαμε ότι έχει κάνει gain of function research ο Fauci. Μετά τα μάθαμε αυτά. Θα μου πει πόσο Φάουτσι έχει τη δουλειά του ακόμα. Κανεί δεν ξέρει. Γιατί δεν απορρεί πόσο Biden έχει ακόμα τη δουλειά του, έτσι. Αυτό δεν, δεν σε κάνει να απορρεί. Τέλο πάντων. Και μετά βγαίνει αυτό μετά από όλα αυτά, ενώ το έχει αποκλείσει πρώτα τη θέση του και λέει αυτό το πράγμα. Υπάρχει, λέει, μια, probable, μια πιθανή υπόθεση. This is where the virus jumps directly from a bat to human. εκείνο που ο άνθρωπος πηγαίνει κατευθείαν από το από την νυχτερίδα στον άνθρωπο. It would then be a laboratory worker instead of a random villager. Θα είναι, ε, ε, επομένως, είναι αυτός ο εργάτης μέσα στο εργαστήριο, Ένα αντιθέσει με αυτό που λέγανε πριν ότι ήταν ένας άκυρος εκεί πέρα χωριανός ή κάποιος άλλος άνθρωπος. Οπότε, είναι πλέον εφικτό και πιθανό. Ωραία. Ένα το κρατούμενο, κράτησε το αυτό. Δεύτερο που θέλω να επικοινωνήσω, το μεγαλύτερο, δε εδώ τι ωραίο και οργανωμένο λιμάνι, αλλά τα νερά εδώ βλέπει πώ είναι. Δυστυχώ αυτά είναι τα αρνητικά. Λοιπόν, το δεύτερο μεγαλύτερο container port λιμάνι, δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα, λέει Ningbo. Ζούσαν, α πούμε, το κλείσανε διότι υπήρχε μία περίπτωση κορονοϊού ενό ατόμου, fully vaccinated port worker ήταν πλήρω εμβολιασμένο αυτό που δούλευε εκεί πέρα στο λιμάνι. Και για αυτό κλείσανε όλο το λιμάνι. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, Serious disruptions to global trade and supply chains are feared. Θα υπάρχει πρόβλημα μεγάλο στο παγκόσμιο εμπόριο, στη ζήτηση και στην αγορά. Έτσι δημιουργείται πληθωρισμός. Το καταλαβαίνεις βγήκαν κι άλλα νούμερα σήμερα για πληθωρισμό. US Producer Price Inflation. Producer είναι ο παραγωγός. Price Inflation είναι ο πληθωρισμός. Ανεβαίνει εκτοξεύεται λέει στο 7,8%. The highest increase on record. Η μεγαλύτερη αύξηση αυτή τη στιγμή που έχουμε καταγράψει. 7,8% μέσα στον Ιούλιο. Και αυτά γίνονται τη στιγμή που καίγεται η Ευρώπη και η Αφρική και η Τουρκία. Τη στιγμή αυτή λοιπόν που θα, αυτό θα αυξήσει τον πληθωρισμό, ε, τώρα αν δεν καταλαβαίνεις σε ένα μήνα από τώρα ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί και τα προβλήματα θα αυξηθούν και ότι οδεύουμε σε οικονομικό αθιέξοδο. είναι πραγματικά το κρίμα στο λαιμό σου. Όλα αυτά δημιουργούνται ακριβώς με τι ο καταλήτης είναι ένας, τα εμβόλια. Αυτό είναι ο πραγματικό καταλήτη. Έχουμε βγάλει καταπληκτικά επεισόδια στο παρελθόν εδώ στο κανάλι, στο YouTube. Σου δείχνω τα πάντα σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Δυστυχώ υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που το σκέφτονται, δεν ξέρω αν είναι εντελώ φελή ή αν ενημέρωση απλά. Δεν ξέρω αν μπορώ να του συγχωρήσω προσωπικά, διότι κάθε μέρα μάχομαι για να σα δείξω την αλήθεια. Προσπαθώ να σα δείξω το δρόμο να καταλάβετε, να μην φοβάστε τουλάχιστον αν μη τι άλλο, να μην φοβάστε κάτι το οποίο είναι τόσο 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 απειροελάχιστο δηλαδή. Δεν είναι όλοι το ίδιο, οπωσδήποτε κάποιοι πρέπει να ακολουθήσουν αυτά που λένε αυτοί οι πουλημένοι, αλλά όχι όλοι, δηλαδή τα εμβόλια δεν είναι πανάκια. Αυτό πρέπει να καταλάβεις. Κάποια παιδιά τώρα που ενοχλείστε με τα πανεπιστήμια και με τα σχολεία, παιδιά η λύση είναι πάρα πολύ απλή, γιατί ζορίζεστε. Με το που ανοίξουν κλείστε τα. Αυτή είναι η λύση. Την πρώτη μέρα κιόλα, έλα. Φέρτα, πάνε σπίτι σου τώρα εσύ. Είσαι ανίκανο να το διοικήσει. το στο λαό. Απλά είναι τα πράγματα. Και α κάνουν όσοι γουστάρουν διαδικτυακή. Όπω κάνανε μέχρι τώρα στο τέλο τη ημέρα. Να ξέρει ότι ο δικτάτορα θα συνεχίσει να πιέζει. Και εμείς θα είμαστε εδώ κάθε μέρα να συνεχίζουμε να τον ξεφτιλίζουμε. Το επεισόδιο αυτό έφτασε στο τέλος του. Μην ξεχάσει την Κυριακή 9 η ώρα, τη σημαντική αυτήν ημερομηνία και ώρα να μπεις μέσα στο κανάλι στο YouTube και να παρακολουθήσεις με popcorn θα έλεγα εγώ και πίτσες και μπύρες. 15 Αυγούστου Κυριακή. Αυτό που έχω ετοιμάσει στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα είναι εντυπωσιακό. Ξέρεις τι του ετοίμασα τον αντικαταστάτη του. Ελπίζω δηλαδή να είναι ο αντικαταστάτη του. Θα δούμε, θα δείξει. Θα δω και εσεί στο κοινό πώ θα το εκλάβετε αυτό εδώ. Πάντω, όπω και να έχει, πάρε πίτσε, μπύρε, popcorn. Βάλτε το στη μεγάλη τηλεόραση. Α βγάλουμε λίγο χαβαλέ. Να το στείλουμε και viral. Λοιπόν, αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με στηρίζει. Να είσαι καλά. Αν θε να υποστηρίξει έμπρακτα το κανάλι αυτό, να πατήσει το κουμπάκι που λέει join συμμετοχή. Μπαίνει σε ένα πλάνο πληρωμή 4,99 ή 9,99 το μήνα. Εκεί μέσα θα σε έχω δώσει πολλά alerts, ειδικά για το XRP, για το Cardano. Ε, κάνα ευχαριστώ, θα ακούσουμε. Τέλος πάντων, ξέρω ότι πολύ με ευχαριστείτε να πω την αλήθεια. Στέχομαι συνεχώς, καθημερινά σχεδόν, μηνύματα, ευχαριστήρια για τις επενδύσεις και όλα αυτά εδώ. Να είστε καλά και εγώ σας αγαπώ και σας εκτιμώ μέσα από την καρδιά μου. Να κοινοποιήσετε αυτό το βίντεο. Αν έχεις απορία ή οτιδήποτε θέλεις να προσθέσεις στα σχόλια από κάτω. Πάντα καλοδεχόμενα τα σχόλιά σου και σε ευχαριστώ που είσαι εδώ και τα κάνεις. Οπωσδήποτε smash the like button. Και εμείς θα τα πούμε ξανά την Κυριακή 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Δες το χθεσινό μου επεισόδιο σε περίπτωση που δεν το έχεις δει εδώ πέρα. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σου.